ενώ στην πλατεία Τροόδους ήταν ακόμα πιο χαμηλή η θερμοκρασία. Πρέπει να ξέρετε ότι τέτοιου είδους θερμοκρασίες χαμηλές με αρκετή απόκληση από τις κανονικές καταγράφονται στην περιοχή της Κύπρου κάθε δεύτερο ή τρίτο χρόνο. Και επαναλαμβάνω, δεν ήταν οι πιο χαμηλές αυτές που καταγράφηκαν ψες. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Νικολαίδη. Όταν έχουμε, για παράδειγμα, 0 βαθμούς στο Τρόοδος και 0 βαθμούς στη Λευκοσία, γιατί κάποιοι φίλοι, και εγώ το έχω παρατηρήσει, λένε ότι είναι πιο αισθητό το κρύο στη Λευκοσία παρά στο Τρόοδος? Η ελάχιστη θερμοκρασία, αγαπητέ Αντρέα, ρυθμίζεται από πάρα πολλούς παράγοντες, ενώ το πώς αισθάνεται ο άνθρωπος την θερμοκρασία επίσης ρυθμίζεται από πολλούς παράγοντες. Ένας παράγοντας είναι η υγρασία στην ατμόσφαιρα. Μάλιστα. Η υγρασία έχει ένα πιο θετικό αποτέλεσμα στο πώς αισθάνεται ο άνθρωπος την ψύχρα. Mm-hmm. Όσο πιο ξηρός είναι ο καιρός, τόσο πιο χαμηλή φαίνεται να είναι η θερμοκρασία. Στην Κύπρο το λέμε ξυλοπαούρα. Μάλιστα. Δηλαδή ξηρασία και παγωνιά ταυτόχρονα. Επίσης είναι και το πεδίο των ανέμων. Εάν τύχει να είμαστε σε περιοχή που φυσά και η θερμοκρασία είναι χαμηλή, τότε επίσης νιώθουμε, επαναλαμβάνω, τη θερμοκρασία στο σώμα μας να είναι πιο χαμηλή. Mm-hmm. Εμείς όμως στο τμήμα μετεωρολογίας μετράμε την θερμοκρασία του αέρα. Την θερμοκρασία του αέρα στο 1,5 περίπου μέτρο ύψος. Εκείνο είναι που μας ενδιαφέρει και εκείνο είναι που ενδιαφέρει όλες τις μετεωρολογικές υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τη σημερινή μέρα, μπήκε καινούργια εβδομάδα. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε ότι ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά. Οι θερμοκρασίες σήμερα θα είναι κατά τη πιο πάνω από τις χθεσινές. Χθες τα μέγιστα ήταν γύρω στους 8 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια. Σήμερα πάμε για τους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, 13 στα παράλια και στους 3 στα ψηλότερα ορεινά. Και επαναλαμβάνω, ψηλότερα ορεινά για μας είναι το ύψος του προδρόμου. Διότι πιο ψηλά από τον πρόδρομο δεν υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, χωριό στην Κύπρο. Βέβαια πρέπει να το λάβουμε υπόψη, αυτό είναι σημαντικό. Ο παγετός θα επιμένει σε αρκετές περιοχές, ακόμα και σε περιοχές των χαμηλότερων ορεινών, δηλαδή από τα 600 μέτρα και πάνω, θα έχουμε περιοχές που θα έχουν παγετό. Απόψε ο καιρός κατά διαστήματα έτσι με λίγες νεφώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με το πεδίο των ανέμων να είναι σχετικά χαμηλό από βόρειες διευθύνσεις, γύρω στα 3 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία απόψε θα πέσει στους 2 βαθμούς στο εσωτερικό. Πλην έναν ήμασταν σήμερα, μάλιστα, τώρα τα χαράματα, πλην ένα, άρα θα ανέβουμε κατά 3 βαθμούς Κελσίου, γύρω στους 5 στα παράλια, και από τους πλην 10 στον πρόδρομο θα ανέβουμε στους πλην 5 βαθμούς Κελσίου. Ο παγετός πάντα είναι στο μενού, επιμένει ο παγετός, άρα αρχίζει σιγά σιγά η ατμόσφαιρα μας και θερμαίνει. Περισσότερη θέρμανση της ατμόσφαιρας αύριο Τρίτη. Είναι πιθανόν αύριο κάποιες παροδικές νεφώσεις να δώσουν ελαφρά χιονόπτωση ή πολύ ελαφρές βροχές. Βέβαια στα ψηλότερα ορεινά και στις κορυφές του Τρόοδους η χιονόπτωση θα είναι κάπως περισσότερο από ό,τι σε άλλες περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου. Και πότε βγαίνουμε θερμοκρασία... από το... Ναι, πότε βγαίνουν... Θερμοκρασία σήμερα, ναι, θερμοκρασία. Οι θερμοκρασίες, όπως σας είπα σήμερα, σαφώς ψηλότερες από τις χθεσινές, 11 με 13. Την Τρίτη όμως, αύριο, ακόμα πιο ψηλές οι θερμοκρασίες, παραμένοντας όμως λίγο πιο κάτω από τις κανονικές, πιο κάτω από τους 15 που είναι οι κανονικοί. Μάλιστα. Τετάρτη, περαιτέρω άνοδος για να κυμανθεί κοντά στις κανονικές τιμές, όπως και την Πέμπτη. Ωραία, άρα θα έχουμε ευκαιρία μετά την Τετάρτη να τα κλωδιάσουμε ξανά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κλάθη Νικολαίδη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά με τον καιρό, φίλες και φίλοι. Καλύτερα τα πράγματα σήμερα, πολύ καλύτερα αύριο. Και μάθαμε ότι δεν ήταν και η πιο παγωμένη νύχτα, η χθεσινή. Στο παρελθόν είχαμε και πιο παγωμένες. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ. Πάμε, φίλες και φίλοι, να δούμε τι γίνεται με το ενεργειακό.